Ένα ρωσικό τάγκ κινείται μαζί με δυνάμεις των αποσχιστών στην Ανατολική Ουκρανία. Το βίντεο, που προέρχεται από μια περιοχή 6 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Ρωσίας και ανέβηκε στο διαδίκτυο στα μέσα Αυγούστου, αποδεικνύει, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, τη στρατιωτική υποστήριξη της Μόσχας στους αυτονομιστές. Επίσης, στις δορυφορικές εικόνες του ΝΑΤΟ φαίνονται ρωσικά μαχητικά να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Ουκρανίας. Η ρωσική συνδρομή μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους αυτονομιστές έναντι του Κιέβου, αλλά ανησυχεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύουν με τη Ρωσία. Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόεδρος της Λιθουανίας, Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε, ήταν απόλυτη και ξεκάθαρη στη θέση της. Νομίζω ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Η Ρωσία εμπλέκεται ανοιχτά και άμεσα. Βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε πόλεμο με μια χώρα που επιθυμεί να είναι πιο κοντά στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία πρακτικά βρίσκεται σε πόλεμο εναντίον της Ευρώπης. Όμως προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στην ίδια γραμμή, τη διπλωματική δηλαδή διαχείριση της κρίσης με την ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Τη θέση αυτή υπερασπίστηκε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Προσωπικά πιστεύω ότι για τη Γερμανία η προμήθεια όπλων δεν είναι κατάλληλη. Η δική μου ερμηνεία σχετικά με τους λόγους που δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο συνδέεται με την άποψη ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και δημοκρατικοί, έχουν άλλη άποψη, όπως η πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, Dianne Feinstein. Οι Ρώσοι είναι πολύ γενναίοι και ξέρουν να υποφέρουν για καιρό και θα είναι σκληροί σε οποιαδήποτε οικονομική δυσκολία. Ορισμένοι δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι ζητούν ανοιχτά στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου. Όμως ο Μπάρακ Ομπάμα είπε πως το θέμα αυτό δεν εξετάζεται. Δεν τίθεται στο τραπέζι μια στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την περιοχή. Όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπενθύμησε το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, που προβλέπει αντίδραση όλων των μελών του εάν κάποια χώρα μέλος δεχθεί επίθεση από τρίτο κράτος. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος της συμμαχίας, αλλά οι σύμμαχοι μπορεί να θεωρήσουν ότι απειλούνται.